Μηχανισμό αντιμετώπισης των υπερβολικών αυξήσεων στο κόστος ενέργειας εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκη. Ο αριθμός των οικοκυριών που θα ιτηθούν και θα λάβουν την ενίσχυση για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, εσωτερικής καύσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων και βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση των κριτηρίων, αναμένεται να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που κάνει όπως ξέρετε πιο πολύ κρύο, είναι παραπάνω, είναι βαθμό ημέρα 0,71 και το επίδομα ανεβαίνει από 188 πέρσι στα 299 φέτος. Στην Κοζάνη, ακόμη πιο πολύ κρύο, συντελεστής βαθμό ημέρας 1,12. Οικογένεια με δύο παιδιά, από 2,95 φέτος, πάμε στα 469. Επιπλέον η ΔΕΗ θα αναλάβει και ζητάμε βέβαια και από τους υπόλοιπους παρόχους επιπλέον στήριξη, θα αναλάβει επιπλέον να κάνει επιπλέον έκπτωση ώστε να καλύψει και το διάστημα της κατανάλωσης μεταξύ 300 κιλοβατόρων και 600 κιλοβατόρων το μήνα. Για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου, η μηνιαία επιδότηση στους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου θα είναι 24 ευρώ το μήνα, ώστε αυτοί να μην δουν καμία αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Για όλους τους υπόλοιπους η αύξηση, επαναλαμβάνω, δεν θα ξεπεράσει τα 2 με 3 ευρώ το μήνα. Το πακέτο στήριξης των οικοκυριών φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα με ειδική πρόνοια για νοικοκυριά με κοινωνικό τιμολόγιο. Η έκπτωση θα φτάσει τα 326 εκατομμύρια ευρώ. Αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης για πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στο πλαίσιο αυτό, το ύψος του επιδόματος αυξάνεται κατά 36% για νοικοκυριά χωρίς τέκνα, κατά 49% για νοικοκυριά με ένα τέκνο, κατά 59% για νοικοκυριά με δύο τέκνα και κατά 68% για οικογένειες με τρία τέκνα. Το επίδομα για κάθε παιδί προσαυξάνεται κατά 20% αντί 10% που ίσχυε μέχρι και σήμερα. Επίσης, το ελάχιστο επίδομα θέρμανσης αυξάνεται στα 100 ευρώ από τα 80 ευρώ. Το κόστος του μέτρου αγγίζει τα 168 εκατομμύρια ευρώ. Αυξάνονται συστηματικά κριτήρια από 10.000 για τον άγαμο σε 14.000 ευρώ. Σε περίπτωση οικογένειας, το επίδομα ανέρχεται σε 20.000 ευρώ που θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί για 2.000 ευρώ που ίσχυε έως και σήμερα. Συνεπώς, το συστηματικό όριο αυξάνεται από 24.000 για την οικογένεια με δύο παιδιά στα 26.000 ευρώ και από 26.000 για την οικογένεια με τρία παιδιά στα 29.000 ευρώ. Τέλος, αυξάνονται τα περιουσιακά κριτήρια από τα 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο στα 180.000 ευρώ και από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους στα 300.000 ευρώ. Μένει να το δούμε και μένει να δούμε το πώς αυτή η επιδότηση θα δοθεί στους διάφορους εναλλακτικούς τρόπους. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο το πετρέλαιο όπως και εσείς είπατε. Ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών έχει στραφεί προς άλλες μορφές θέρμανσης, όπως είναι τα καυσόξυλα. Επομένως, θέλουμε να δούμε πώς θα διανεμηθεί αυτό το επίδομα. Ελπίζουμε να είναι ισόρροπα, γιατί δεν ξέρουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός νοικοκυριών δεν χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως μέσο θέρμανσης. Άλλωστε, δεν είναι κάτι καινούριο. Ως ενός καταναλωτών είχαμε κάνει καμπάνια εν μέσω κρίσης και διαμαρτυρίες σε κεντρικές πλατείες και μέσα στην Καβάλα το είχαμε κάνει και σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διαμαρτυρόμενοι για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Mm-hmm. Την ίδια ώρα, τρόφιμα, αναψυκτικά, είδη καθαρισμού και προσωπικής περιποίησης, σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που πουλούνται στα ράφια του σούπερ μάρκετ, έχουν επηρεαστεί από το δεύτερο μεγάλο κύμα ακρίβειας που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες λόγω των αυξήσεων που εφαρμόζουν στα τιμολόγια τους οι προμηθευτές. Θα βάλει το χέρι στην τσέπη? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, γιατί και εσείς βλέπετε ότι όλοι έχουμε βιώσει τώρα τα κούσματα τα οποία έρχονται για τις μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, στο φυσικό αέριο, στις ανατιμήσεις των προϊόντων. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έφερε η αύξηση των μεταφορικών σε όλη την χώρα και όχι μόνο στη χώρα μας, αυτό είναι ένα κόστος το οποίο δεν θα μπορέσουμε πλέον να το κρατήσουμε εμείς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο εμπορικός κόσμος το 2019 μόλις είχε βγει από μια δεκαετή κρίση, την οποία θα έλεγα όλες τις αυξήσεις και όλο το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί με την υπερφορολόγηση, με το αυξημένο εργασιακό κόστος, όλο το απορρόφησε και δεν το μετακύλησε στον καταναλωτή. Αυτό όμως τώρα
έρχεται και με την COVID εποχή που μας γυρνάει ξανά πίσω, δεν θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε και όλο αυτό το κόστος που έρχεται, που είναι μπροστά μας πρώτων πυλών. Οπότε ένα μέρος του σίγουρα θα πάει στα προϊόντα, σίγουρα θα αυξήσει το καλάθι της νοικοκυράς και εκεί μένει να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν για να μπορέσουν να κρατηθούν τα καταστήματα και να μπορέσουν και τα καταστήματα να απορροφήσουν ένα μικρό κόστος, μικρό βέβαια, και οι καταναλωτές να μπορέσουν να αποδεχτούν όλη αυτή την σταδιακή και κλιμακωτή, έτσι, ακρίβεια θα έλεγα, η οποία είναι πρώτων πυλών. Καταναλωτές, μιλώντας στην κάμερα του ένα Channel, δηλώνουν ότι όλα έχουν αυξηθεί, όχι μόνο τα τρόφιμα, κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά δεν θα μπορέσουν στο τέλος να ανταπεξέλθουν. Η ακρίβεια πάει σύννεφο. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Πώς θα δυσκολευτούν οι καταναλωτές? Πάρα πολύ θα δυσκολευτούν και δεν ξέρω πολύ, μπορεί να μην τα βγάλουν πέρα. Έρχεται και ο χειμώνας, ήδη το φυσικό αέριο πήρε τα πάνω, το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κόσμος. Και είναι ο μόνος ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα. Είπαν να βάλουμε πλάτη. Έχουμε δεκαετή και κρίση, μας έτυχε και η πανδημία. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Επίσης, τις συνεχείς ανατιμήσεις στην αγορά και πώς θα δυσκολευτεί πλέον η νοικοκυρά, το καλάθι της νοικοκυράς? Κοιτάξτε, εγώ είμαι φοιτητρία, οπότε δεν έχω την πλήρη άποψη πάνω στα νοικοκυριά. Δουλεύει και πολύ οι γονείς μου. Σίγουρα θα δυσκολευτούν οι πολυτεκνές οικογένειες που έχουν πάρα πολλά μέλη και κυρίως ανήλικα. Ή άμα κάποιος προσπαθεί να συντηρήσει ένα φοιτητή και είναι πολλά τα παιδιά, τα ενίκια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω. Από την 1η Οκτώβρη, περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τις νέες αυξημένες τιμές. Έλαια, χαρτικά, απορρυπαντικά, υλικά συσκευασίας και κονσέρβες είναι μερικές από τις κατηγορίες προϊόντων με τη μεγαλύτερη αύξηση. Η τιμή στο αλεύρι αυξήθηκε κατά 20%, στα ζυμαρικά από 10 έως 18%, με την αύξηση να φτάνει έως το 30% στα ιδιωτικής ετικέτας, απορρυπαντικά από 3 έως 8%, τα καλλυντικά και τα είδη προσωπικής φροντίδας 4,5%, αναψυκτικά από 4 έως 5%, τουρσιά από 6 έως 10% και στα τυροκομικά η φέτα πήρε αύξηση κατά 5%.